Zombie Apocalypse. Πού είστε παιδες, επιστρέφουμε στην καριέρα στη Φόρμουλα 2 για τον τελευταίο αγώνα σε αυτή την πρώτη σεζόν. Στον τελευταίο αγώνα στον οποίο πρέπει να σκοράρουμε 14 βαθμούς παραπάνω από τον Jordan King ώστε να πάρω εγώ το πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 2, όπως και να καταφέρω να πάρω το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Και ήδη αυτός ο αγώνας θα ξεκινήσει με το δεξί, γιατί ξεκινάω από την τρίτη θέση εγώ, μιας και στις κατακτήρες δοκιμές τα πήγα πάρα πολύ καλά, και ο Jordan King θα ξεκινήσει από την πέμπτη θέση. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να σκοράρω αρκετούς βαθμούς σε αυτόν τον πρώτο αγώνα στο Abu Dhabi και να βρεθώ συνεχώς μπροστά από τον Jordan King. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, γιατί αν είναι μόνο μία θέση συνεχώς πίσω μου ο Jordan King, θα έχει αρκετούς βαθμούς να πάρει αυτό το πρωτάθλημα εν τέλει. Σίγουρα το ιδανικότερο θα ήταν αν μπορέσω να πάρω μία νίκη στον πρώτο αγώνα και μετά στο sprint race να δούμε τι διαφορά θα έχω τον Jordan King, ώστε να ξέρω τι θα κυνηγήσω για να μπορέσω εγώ να σκοράρω τους περισσότερους βαθμούς από αυτόν και να πάρω το πρωτάθλημα. Θα δούμε και τώρα από ποια θέση ξεκινάει ο κάθε οδηγός, μιας και εγώ ξεκινάω από την τρίτη θέση. Pole position πήρε ο Μάτσου Σίτσα και δεύτερος ο Αντουάν Χιουμπέρτ. Τρίτος είμαι εγώ, πέμπτος όπως έχω πει είναι ο Jordan King, τέταρτη θέση ο Κάλου Μάιλοτ και στην έκτη θέση ο Μικ Σουμάχερ, ο teammate μου, που και αυτός θα πρέπει να σκοράρει κάποιους βαθμούς σήμερα ώστε να μπορέσουμε να κλειδώσουμε το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Όσον αφορά τη στρατηγική, είναι μία, θα ξεκινήσουμε με τα super soft ελαστικά και θα ολοκληρώσουμε τον αγώνα μας με τα soft ελαστικά. Αυτή θα είναι η στρατηγική ολονών των οδηγών. Εγώ βέβαια θα πω νομίζω δύο γύρους νωρίτερα σε σχέση με όλους για να γλιτώσω κίνηση, σύν ότι η φθορά στα super soft είναι πάρα πολύ μεγάλη και έτσι ίσως καταφέρω να κερδίσω λίγο χρόνο απέναντι στους υπόλοιπους οδηγούς και γιατί όχι με το undercut να κερδίσω κάποια θέση. Κάτι άλλο δεν έχουμε να κάνουμε, κάναμε όλες τις ρυθμίσεις και τώρα απλά πρέπει να αγωνιστούμε και να σκοράρουμε μια καλή θέση. Και πάμε σιγά σιγά στην εγκίνηση για τον τελευταίο αγώνα. Και είμαστε στην εγκίνηση για τον τελικό με 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα, σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα, είχαμε μέτρια εγκίνηση αλλά καταφέρνουμε να κρατήσουμε την τρίτη θέση. Δεχόμαστε τώρα λίγο επίθεση από τον Άιλοτ που είναι από τα αριστερά, θα έχει την εσωτερική, όμως φρενάρω λίγο πιο αργά από την εξωτερική πλευρά και καταφέρνω να κρατηθώ μπροστά του την ώρα που ο Jordan King έχει χάσει μια θέση από τον teammate μας, τον Μικ Σουμάχερ, και αυτή τη στιγμή είμαι σε πάρα πολύ ευνοϊκή θέση, είμαι και πάρα πολύ κοντά στον Μάτσου Σίτσα, θα προσπαθήσω εδώ να φρενάρω λίγο πιο αργά ώστε να τον πλησιάσω και ίσως την επόμενη στροφή μετά από αυτό το chicane να καταφέρω να βοηθήσω τα φρένα και να τον προσπεράσω και θα το επιχειρήσω εδώ από την εσωτερική πλευρά. Κουμπάμε λίγο τώρα εδώ με τον Μάτσου Σίτσα, αλλά κατάφερα να τον περάσω χωρίς να έχει ζημιά ούτε αυτός ούτε εγώ. Ευτυχώς γλίτωσε, γιατί ήταν λίγο μεγάλο ρίσκο αυτό που πήρα, και τώρα επόμενος μπροστά μου είναι ο Αντουάν Χιουμπέρτ. Έχουμε μια διαφορά από τον Jordan King που τώρα ξαναανέβηκε στην πέμπτη θέση, το ξαναπέρασε το Μικ Σουμάχερ, την ώρα που εγώ δέχομαι επίθεση από τον Μάτσου Σίτσα από τα δεξιά που θα έχει την εξωτερική στην επόμενη στροφή. Όμως εδώ θα φρενάρω λίγο πιο αργά, το αφήνω το χώρο, ακόμα είμαστε ρόδα με ρόδα, στην επόμενη στροφή θα είχε την εσωτερική, αλλά κατάφερα εγώ από την εξωτερική πλευρά να κρατηθώ μπροστά του και προσπαθώ να κρατήσω ρυθμό με τον Αντουάν Χιουμπέρ που είναι στην πρώτη θέση, μπας και καταφέρω να τσιμπήσω την πρώτη θέση και να οδηγήσω εγώ την κούρσα. Αλλά βλέπετε ότι δέχομαι συνεχώς επίθεση τώρα από τον Μάτσου Σίτσα, δεν είναι χαρούμενος που έχασε αυτή τη δεύτερη θέση. Βέβαια πρέπει να καταλάβει ότι θα πιέσω πάρα πολύ, γιατί εμένα με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Αυτός δεν κυνηγάει απολύτως τίποτα. Για την ώρα βλέπω ότι κρατάω ρυθμό με τον Μάτσου Σίτσα, απομακρύνεται ελάχιστα, αλλά ίσως θα καταφέρω να βρω τον ρυθμό και να μείνω μαζί του, ώστε όταν θα γίνει η αλλαγή ελαστικών θα καταφέρω να τον προσπεράσω. Σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος του πρώτου γύρου. Έχω πλέον μια αλφα απόσταση από τον Jordan King. Έχουμε δύο θέσεις μας χωρίζουν. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί σημαίνει θα σκοράω πολύ παραπάνω βαθμούς από αυτόν. Και έτσι στον δεύτερο τελικό αγώνα στο sprint race, εκεί θα χρειαστώ πολύ λιγότερους βαθμούς ώστε να πάρω εγώ το πρωτάθλημα. Τελειώσαμε τώρα τον πρώτο γύρο και σιγά σιγά φαίνεται ότι σταθεροποιείται η κατάσταση όσον αφορά τις θέσεις. Τώρα δεν υπήρχαν πάρα πολλές προσπεράσεις στις τελευταίες στροφές. Εγώ πρέπει να πιέσω και να δω αν μπορώ να φτάσω τον Αντουάν Χιουμπέρτ στους επόμενους γύρους.
Πλέον είμαστε στον τέταρτο γύρο. Βλέπετε ότι ο Αντουάν Χιουμπέρτ έχει φύγει στα 3 δευτερόλεπτα και πίσω μου είναι κολλημένος ο Μάτσο Σίτα, που πλέον τώρα με το DRS ίσως θα καταφέρει να με απειλήσει. Στο προηγούμενο γύρο δεν μπόρεσε, δεν ήταν αρκετά κοντά να με απειλήσει, αλλά τώρα με το DRS αρχίζει και με πλησιάζει πάρα πολύ. Παίρνει και τα κενά, εγώ συγκλίνω προς τα αριστερά, αυτός από τα δεξιά με το DRS θα προσπαθήσει να με προσπεράσει. Έχει περάσει ήδη μπροστά, όμως εδώ βουτάω στα φρένα, φρέναρω πιο αργά από την εσωτερική πλευρά και κρατιέμαι ακόμα μπροστά του. Είμαστε ακόμα ρόδα με ρόδα στην έξοδο από το CK να προσπαθήσω από την εξωτερική πλευρά και το καταφέρνω. Κατάφερα να περάσω τον Μάτσο Σίτσα ξανά, αφού μόλις με πέρασε αυτό στιγμή, αλλά ξανά έρχεται με το DRS. Συγκλίνω εγώ προς τα αριστερά, αυτός από τα δεξιά θα κάνει την κίνησή του με την φοβερή τελική ταχύτητα που του δίνει το DRS. Όμως έχω την εσωτερική στην επόμενη στροφή, εδώ φρενάρω πάρα πολύ αργά. Τον στρίμωξα και λίγο, αναγκάστηκε να ανοίξει τη γραμμή του και τώρα δίνει μάχη με τον Κάλου Μάιλοτ, που θα προσπαθήσει να το προσπεράσει, και αυτό μου δίνει εμένα την ευκαιρία να απομακρυνθώ όσο αυτοί οι δύο χάνουν λίγο χρόνο μεταξύ τους να μάχονται. Την ώρα που πλησιάζει στο τέλος αυτού του γύρου να μπω για την δική μου αλλαγή ελαστικών, ελπίζω να είναι γρήγορη, να βγω γρήγορα και να κάνω ένα φοβερό γύρο μέχρι να ολοκληρώσουν και οι υπόλοιποι οδηγοί τη δική τους αλλαγή ελαστικών. Στόχος είναι να κρατηθώ μπροστά από τον Jordan King. Τώρα, άμα μπορέσω να κρατηθώ μπροστά και από τον Ματσουσίτο, θα είναι πάρα πολύ καλό. Όπως επίσης, αν καταφέρω να μειώσω και από τον Χιουμπέρτ με το undercut που προσπαθώ αυτή τη στιγμή. Μπαίνουμε τώρα στο pit lane. Θα περάσουν όλοι οι οδηγοί μπροστά μας. Εγώ θα βγω σίγουρα στην τελευταία θέση. Κανένας οδηγός δεν μπαίνει από τον τέταρτο γύρο. Θα μπουν από τον πέμπτο και τον έκτο γύρο οι περισσότεροι οδηγοί. Και θα δούμε. Θα δούμε αν αυτό το ρίσκο βοηθάει και θα βρεθώ σε μια καλύτερη θέση. Για την ώρα καλά πήγαινε ο αγώνας, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Σταματάμε τώρα στο γκαράζ μας. Θα γίνει η αλλαγή ελαστικών, να δούμε τι χρόνο θα κάνουν οι μηχανικοί μας. Κάνουμε 6,1, καλός χρόνος. Τώρα σημασία έχει στην έξοδο από το pit lane και στο γύρο που θα είμαστε με τα φρέσκα ελαστικά να πάω πάρα πολύ καλά και γρήγορα, ώστε να μπορέσω να ξαναβρεθώ στην δεύτερη θέση την οποία ήμουνα, και γιατί όχι να κυνηγήσω και την πρώτη θέση. Και φτάσαμε προς το τέλος του πέμπτου γύρου. Πλέον το μισό grid έχει μπει η αλλαγή ελαστικών. Ένας από αυτούς είναι και ο Jordan King. Να δούμε αν θα καταφέρω να βρεθώ μπροστά του. Ο Μάτσο Σίτσα δεν έχει μπει. Θα μπει στον επόμενο γύρο. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει αρκετό χρόνο, γιατί πλέον η φθορά στα δικά του ελαστικά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και ίσως καταφέρω να βρεθώ μπροστά του. Αυτή τη στιγμή όμως είμαι μπροστά από τον Jordan King. Αυτός δεν έχει βγει από το pit lane και έχω μία απόσταση ασφαλείας. Όμως ο Jordan King έχει κερδίσει στη μάχη στο pit lane και κέρδισε μια θέση απέναντι στον Callum Aylott, που μάλλον έχει μπλέξει σε κίνηση και έτσι δεν μπόρεσε να κρατήσει την θέση του. Αυτό σημαίνει ότι τώρα ο Jordan King θα είναι μόλις μια θέση πίσω μου. Και μπαίνοντας στον 7ο γύρο, βλέπουμε τώρα ότι βγαίνουν οι οδηγοί από το pit lane. Ένας από αυτούς που βγήκε είναι ο Χιουμπέρτ, που νομίζω ότι θα είναι μπροστά μου. Ναι, είναι μπροστά μου, αλλά ο Μάτσο Σίτσα δεν κατάφερε. Ο Μάτσο Σίτσα έχει χάσει πάρα πολύ χρόνο μέσα στο pit lane, έχει μπλέξει σε κίνηση και έτσι έχασε δύο θέσεις, την ώρα που ο Jordan King τώρα είναι στην τρίτη θέση. Αυτό είναι καταστροφικό για εμένα, γιατί μόλις μία θέση να μας χωρίζει, δεν μπορώ να μειώσω αρκετούς βαθμούς και μετά μας απομένει έναν αγώνα ακόμα που σίγουρα θα σκοράρει βαθμούς ο Jordan King. Ο Αντουάν Χιουμπέρτ είναι στα 1,5 δευτερόλεπτα απόσταση από εμένα. Μείωσα με το undercut, αλλά δεν είμαι αρκετά κοντά να μπορέσω να τον απειλήσω. Δεν θα έχω το DRS και αν έχει τον ίδιο ρυθμό που είχε και στους προηγούμενους γύρους πριν κάνει την αλλαγή, θα καταφέρει να απομακρυνθεί και έτσι δεν θα μπορέσω να κυνηγήσω την πρώτη θέση. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό για εμένα. Πάρα πολύ κακό, γιατί ο Jordan King τώρα στην τρίτη θέση νομίζω παίρνει 15 βαθμούς, ενώ εγώ θα παίρνω μόνο 18 και χρειάζομαι να μειώσω 14 βαθμούς. Σημαίνει ότι θα μειώσω μόλις 3 βαθμούς από τον Jordan King και αυτό θα είναι καταστροφικό αν μείνουν έτσι οι θέσεις μέχρι το τέλος. Πρέπει να πιέζω τώρα όσο περισσότερο γίνεται, αλλά βλέπετε ότι ο Αντουάν Χιουμπέρτ έχει ήδη πάει σχεδόν στα 2 δευτερόλεπτα και πλησιάζομαι προς το τέλος του 7ου γύρου και δεν έχω απάντηση στο ρυθμό που έχει ο Χιουμπέρτ και δεν ξέρω πόσο καλός ρυθμός θα έχει και ο King, που ο King από ό,τι φαίνεται μειώνει σχεδόν 1 με 2 δέκατα ένα γύρο. Αυτό σημαίνει ότι ο King μπορεί να με απειλήσει στους επόμενους 5 με 6 γύρους, δηλαδή προς το τέλος του αγώνα, και να μου κάνει το κυνήγι στο πρωτάθλημα ακόμα πιο δύσκολο. Σίγουρα σε αυτή την πίστα συνήθως δεν τα πάω καλά και γι' αυτό και ζορίζομαι τώρα να κρατήσω ρυθμό με τους υπόλοιπους οδηγούς. Την ώρα που έχουμε κίτρινες σημαίες στο τελευταίο σέκτορ, νομίζω είναι ο Αντουάν Χιουμπέρτ. Ναι, έχει σκασμένο κινητήρα ο Αντουάν Χιουμπέρτ και εγκαταλείπει. Απίστευτο, αυτό ήταν δώρο τώρα αυτό που έκανε εδώ ο Αντουάν Χιουμπέρτ. Περνάω στην πρώτη θέση και ο Jordan King περνάει στη δεύτερη θέση. Βέβαια, σκοράρω πολύ περισσότερους βαθμούς τώρα στην πρώτη θέση σε σχέση με τον King.
και ήταν μεγάλο δώρο που μας έτυχε με τον Αντουάν Χιουμπέρ που εγκαταλείπει. Ο Χιουμπέρ που οδηγούσε την κούρσα πάρα πολύ χαλαρά και απομακρυνόταν, τώρα μας έδωσε μια εύκολη πρώτη θέση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι εύκολο να την κρατήσω αν με φτάσει ο Jordan King. Και όπως έχω πει, ο Jordan King με έχει φτάσει πλέον στον 11ο γύρο, θα έχει DRS από εμένα και θα μπορέσει να με πλησιάσει εδώ, να με απειλήσει. Αρχίζει και με πλησιάζει με το DRS, παίρνει και τα κενά από εμένα. Δεν ξέρω αν θα είναι αρκετά κοντά μέχρι την επόμενη στροφή να επιχειρήσει κάτι. Κρατάω τη γραμμή μου, δεν ρίχνει μια ματιά ούτε από την εσωτερική πλευρά και παραμένει πίσω μου, αλλά στην επόμενη ευθεία θα έχει ξανά το DRS, θα είναι ακόμα πιο κοντά σε εμένα και σίγουρα θα επιχειρήσει κάτι. Θα συγκλίσω προς τα αριστερά για να έχω την εσωτερική στην επόμενη στροφή. Ο Jordan King ήδη είναι κολλημένος πίσω μου, τώρα προσπαθεί να κάνει την κίνηση από τα δεξιά με το DRS και έχει περάσει μπροστά μου και στα επόμενα φρένα πρέπει να φρενάρω εδώ πολύ πιο αργά. Χώνομαι από την εσωτερική πλευρά. Τον αναγκάζω λίγο τον Jordan King να ανοίξει τη γραμμή του. Πάτσα και λίγο εκτός πίστας, πήρα τη δεύτερη μου προειδοποίηση. Πρέπει να είμαι προσεκτικός να μην πάρω και μια τρίτη προειδοποίηση, γιατί θα πάρω ποινή 3 δευτερολέπτων και θα βρεθώ πάρα πολύ πίσω. Γιατί όλοι οι οδηγοί είναι πάρα πολύ κοντά σε εμένα. Πιέζω να κρατηθώ μπροστά από τον Jordan King, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Αλλά στον 13ο γύρο βλέπετε ότι ξανά ο Jordan King προσπαθεί να με απειλήσει. Δεν με απειλήσει για έναν γύρο, μάλλον προσπάθησε να μελετήσει πού κάνω λάθος και τα σχετικά. Και τώρα ξανά σε αυτή την ευθεία με το DRS είναι πιο κοντά από ό,τι πριν και θα μπορέσει να με απειλήσει. Συγκλίνω προς τα αριστερά γιατί με πλησιάζει πάρα πολύ γρήγορα. Θέλω να έχω την εσωτερική στην επόμενη στροφή. Αυτός από τα δεξιά κάνει την κίνησή του, έχει περάσει μπροστά όμως. Εδώ φρενάρω πιο αργά από τον Jordan King. Τον αναγκάζω να ανοίξει τη γραμμή του και τον κρατάω πίσω μου. Αλλά και πάλι στην δεύτερη ευθεία με το DRS θα ξαναπροσπαθήσει γιατί είναι πάρα πολύ κοντά. Πρέπει να συγκλίσω προς τα αριστερά για να έχω την εσωτερική στην επόμενη στροφή. Αρχίζει και με πλησιάζει τώρα ο Jordan King, είναι κολλημένος πίσω μου. Προσπαθεί από τα δεξιά να κάνει την κίνησή του, όμως φτάνουμε ήδη στη στροφή. Φρενάρω πιο αργά από τον Jordan King. Κρατιέται αυτός ρόδα με ρόδα μαζί μου. Τον αναγκάζω εδώ να ανοίξει τη γραμμή του και εκμεταλλεύεται την κατάσταση ο Μάτσου Σίτσα, όχι ο Κάλου Μάιλοτ, και τον προσπερνάει. Και τώρα ο Κάλου Μάιλοτ είναι στη δεύτερη θέση και ο Jordan King είναι στην τρίτη θέση. Ο Jordan King τώρα έχει χάσει αυτό που κυνηγούσε και κάνει τη ζωή του πολύ πιο δύσκολη στο πρωτάθλημα, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ κερδίζω νομίζω 10 βαθμούς παραπάνω από τον King. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό αν καταφέρουμε να κρατήσουμε τον Άιλος στη δεύτερη θέση, τον King στην τρίτη θέση και εγώ να κρατηθώ στην πρώτη θέση. Έχουμε ακόμα 3 γύρους μέχρι το πέσιμο της καρός σημαίας και αυτός ο πρώτος αγώνας από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ ζώρικος για να κρατηθώ σε αυτή την πρώτη θέση και γενικά να σκοράρω πολλούς βαθμούς. Φτάσαμε στον τελευταίο γύρο. Ο Άιλοτ ακόμα είναι κολλημένος πίσω μου, όπως και ο Jordan King είναι κολλημένος πίσω του, αλλά για την ώρα καταφέρω να κρατήσω πάρα πολύ καλή άμυνα απέναντί του. Δεν με απειλήσε πάρα πολύ σοβαρά. Μπορεί ίσως σε αυτό το γύρο να το προσπαθήσει, γιατί είναι η πρώτη φορά που είναι κάτω από μισό δευτερόλεπτο η απόσταση από εμένα. Θα έχει το DRS στην μεγάλη ευθεία και εκεί ίσως θα καταφέρει να με απειλήσει. Θα είμαι προσεκτικός να κρατήσω την εσωτερική όπως μου αρέσει στο πρώτο σικίν μετά την μεγάλη ευθεία και μετά ξανά στην επόμενη στροφή της δεύτερης μεγάλης ευθείας να έχω την εσωτερική γραμμή ώστε να μπορέσω να κρατήσω το μονοθέσιο μπροστά από τον οδηγό που βρίσκεται πίσω μου. Όμως έχασε πολύ εκεί ο Άιλορ και τώρα στην πρώτη ευθεία δεν θα μπορέσει να με απειλήσει με το DRS γιατί δεν είναι αρκετά κοντά, με μειώνει. Όμως φτάνουμε ήδη στην επόμενη στροφή και είμαι χαλαρά μπροστά του. Τώρα το μόνο που μένει είναι να κρατηθώ στην επόμενη ευθεία μπροστά του και θα καταλήξω να πάρω μία νίκη στο πρώτο αγώνα στο Abu Dhabi και να σκοράρω πολύ καλούς βαθμούς απέναντι στον Jordan King και στον τελευταίο αγώνα να κρίνονται όλα απέναντι του στο πρωτάθλημα. Αρχίζει και με πλησιάζει εδώ ο Κάλου Μάιλοτ, όμως πλησιάζουμε και την επόμενη στροφή και δεν είναι αρκετά κοντά να επιχειρήσει κάτι και έτσι φρενάρω μπροστά από τον Κάλου Μάιλοτ, κρατάω την θέση μου και τώρα μόνο μένει να μην κάνω λάθος εγώ, γιατί στις επόμενες στροφές δεν υπάρχει περίπτωση να επιχειρήσει κάτι ο Άιλοτ ή ακόμα και ο King να γίνει κάποια προσπέραση. Λίγες στροφές μένουν ακόμα για να πάρω την πρώτη νίκη στο Abu Dhabi και μετά να δούμε στον δεύτερο αγώνα τι θα κάνω, γιατί θα ξεκινήσω από την 8η θέση μιας και θα πάρω τώρα την νίκη. Τρεις στροφές ακόμα με χωρίζουν από την νίκη και τους σοβαρούς βαθμούς που θα πάρω σε αυτό τον πρώτο αγώνα. Θα μειώσω από τον Jordan King και το πρωτάθλημα θα κριθεί στον τελευταίο αγώνα και το ποιος θα βρεθεί σε μια καλύτερη θέση σε σχέση με τον άλλον οδηγό. Τώρα περνάμε τη γραμμή τερματισμού, παίρνω μια φοβερή νίκη και νομίζω πλέον έχουμε κλειδώσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών, νομίζω πλέον είμαστε οι πρωταθλητές και δεν υπάρχει περίπτωση να μας το πάρει κανένας. Το θέμα είναι στο πρωτάθλημα οδηγών, αν θα καταφέρω στον δεύτερο αγώνα να βρεθώ μπροστά ξανά από τον Jordan King, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, να βρεθώ συνεχώς μπροστά από τον Jordan King και έτσι να μπορέσω να σκοράρω παραπάνω βαθμούς από αυτόν.
τώρα με χωρίζουν 4 βαθμούς από το πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 2. 4 βαθμούς σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα μονοθέσιο ανάμεσα σε εμένα και τον Jordan King ώστε να σκοράρω εγώ 4 βαθμούς παραπάνω από αυτόν. Θα είναι ζώρικο, γιατί ο Jordan King θα ξεκινήσει από την 6η θέση και θα έχει το προβάδισμα σε σχέση με εμένα. Θα πρέπει να τον προσπεράσω στον αγώνα και με κάποιο τρόπο να βάλω ένα μονοθέσιο ανάμεσά μας. Τώρα όμως θα το πανηγυρίσω αυτό, γιατί ήταν μια φοβερή νίκη, κάθε νίκη μετράει στην Φόρμουλα 2, και επίσης θα το πανηγυρίσω γιατί καταρθώσαμε κάτι το οποίο δεν γινόταν, να μειώσουμε τους 80 βαθμούς που είχαμε από τον Jordan King στην Ουγγαρία στους 4 βαθμούς στον τελευταίο αγώνα σε αυτή την πρώτη σεζόν στην Φόρμουλα 2, και μετά θα περάσουμε στη Φόρμουλα 1 εννοείται, αλλά κάναμε το απίστευτο, το πράγμα το οποίο δεν γινόταν. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα καταφέρω να μειώσω τόσο πολύ στη βαθμολογία απέναντί του. 25 βαθμούς πήρα εγώ σε αυτόν τον αγώνα, ο Jordan King πήρε 15 βαθμούς. Πλέον η διαφορά μας, όπως έχω πει, είναι 4 βαθμούς και όλα θα κριθούν στον επόμενο αγώνα στο Sprint Race στο Abu Dhabi. Ο Nikita Mazepin θα τερματίσει στη τρίτη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών. Εμείς πλέον σαν κατασκευαστές είμαστε στην πρώτη θέση. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να σκοράρει η ART παραπάνω βαθμούς από εμάς στο επόμενο αγώνα, και γι' αυτό νομίζω πλέον το κλειδώσαμε. Αλλά πάμε σιγά σιγά στο sprint race και γενικά τον τελευταίο αγώνα στη Φόρμουλα 2. Για τον τελευταίο αγώνα είμαστε έτοιμοι τώρα να τα δώσουμε όλα για όλα. Βέβαια το κυνήγι στο πρωτάθλημα έχει γίνει πολύ πιο εύκολο από ό,τι το περίμενα, γιατί από ό,τι είδα όλοι οι οδηγοί εκτός από τον Χιουμπέρτ και εμένα θα ξεκινήσουν τον αγώνα τους με super soft ελαστικά και μετά στη συνέχεια θα βάλουν τα soft. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κακό πράγμα, ειδικά για τον Jordan King που επιλέγει αυτή την στρατηγική, γιατί εγώ θα ξεκινήσω τον αγώνα μου με τα soft ελαστικά και θα πάω μέχρι το τέλος. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι και να γίνει, αν έχω μια καλή εγκίνηση χωρίς επαφές στην πρώτη στροφή, σημαίνει ότι ο Jordan King θα κάνει ένα pit stop και θα βρεθεί πίσω μου ό,τι και να κάνει. Και πιθανόν πλέον να πάρω και μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Σημασία έχει όμως να μην βρεθεί στη δεύτερη θέση ο Jordan King. Αν βρεθεί ο Jordan King στη δεύτερη θέση μετά την αλλαγή ελαστικών που θα κάνουν, θα πάρει το πρωτάθλημα. Λάθος στρατηγική από αυτόν, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ίσως βρεθεί στη δεύτερη θέση. Πάμε στην εγκίνηση. Και είμαστε στην εγκίνηση για τον τελευταίο αγώνα στη Φόρμουλα 2 με 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα, σβήνουν τα φώτα και έχουμε εγκίνηση, έχουμε καλύτερη εγκίνηση από τους οδηγούς που βρισκόντουσαν πίσω μου, αλλά αμέσως δεχόμαστε επίθεση από τον teammate μας, τον Σουμάχερ, που εδώ βουτάω στα φρένα από την εσωτερική πλευρά, φρενάρω πιο αργά και κρατάω τη θέση μου, την 8η θέση, την ώρα που ο Jordan King είχε πάρα πολύ καλή εγκίνηση και πέρασε ήδη στην 5η θέση. Εγώ είμαι κολλημένος πίσω από τον Κάλο Μάιλο και τον Μάτσο Σίτσα, που για κάποιο λόγο εδώ καθυστερούσαν και στην επόμενη στροφή θα πρέπει να βουτήξω τα φρένα από την εσωτερική πλευρά. Φενάρω πιο αργά από τον Κάλο Μάιλο, ότι είμαστε ρόδα με ρόδα. Βγήκα και λίγο εκτός. Κρατιέμαι ακόμα ρόδα με ρόδα από την εξωτερική πλευρά και τον πέρασα. Και τώρα βουτάω στην επόμενη στροφή από την εσωτερική πλευρά. Ξανά τον Μάτσο Σίτσα. Είχαμε μια επαφή όπως και στον πρώτο αγώνα, αλλά κατάφερα να τον περάσω χωρίς να έχω ζημιά και τώρα είμαι πίσω από τον Jordan King. Ο Jordan King που πρέπει να κυνηγήσει να ανεβεί πρώτος τώρα πριν γίνει η αλλαγή ελαστικών. Και εγώ δεν έχουμε επίθεση από τον Μάτσο Σίτσα από τα δεξιά, που δεν έχει το DRS όμως. Προσπαθεί, έχει καλύτερη τελική ταχύτητα από εμένα και εδώ στα επόμενα φρένα φρενάρω πιο αργά από αυτόν και κρατιέμαι μπροστά του. Τον αναγκάζω να ανοίξει και τη γραμμή του και έτσι κρατάω τη θέση μου πάρα πολύ άνετα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να πάρουμε πολλά ρίσκα σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα, γιατί όλοι οι οδηγοί που βρίσκονται μπροστά μου θα κάνουν αλλαγές ελαστικών. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να είμαι πίσω από τον Jordan King, να προσέξω ότι δεν θα κερδίσει πολλές θέσεις, γιατί αν βρεθεί να οδηγήσει αυτό το τρενάκι τώρα που βρίσκεται μπροστά μας, σημαίνει ότι μόλις ολοκληρώσουν όλη την αλλαγή ελαστικών τους, αν κρατήσουν τις θέσεις που έχουν, εγώ θα οδηγήσω την κούρσα και αυτός θα είναι στη δεύτερη θέση και δεν θα αγχώνεται για τίποτα. Θα πάρει αυτό το πρωτάθλημα μαθηματικά για έναν βαθμό νομίζω. Το θέμα είναι ο Jordan King να μην βρεθεί στη δεύτερη θέση. Για μένα θα είναι από ό,τι φαίνεται μια πολύ εύκολη νίκη σε αυτόν τον δεύτερο αγώνα, γιατί δεν νομίζω να μπορεί να πάει κάτι στραβά από εδώ και πέρα, γιατί ακόμα και να πάω πολύ πιο αργά από αυτό θα κάνω, θα πάω πολύ πιο αργά, δεν θα μπορέσουν να με φτάσουν ποτέ και θα μπορέσω έτσι να κρατηθώ άνετα στην πρώτη θέση. Να δούμε όμως τη συνέχεια, έχουμε ακόμα 10 γύρους.
Φτάσαμε προς το τέλος του τρίτου γύρου και είμαι πίσω από τον Λούκα Γκιώτο γιατί τον έχει περάσει ο Τζόρνταν Κίνγκ και τώρα εγώ πιέζω να περάσω και εγώ τον Λούκα Γκιώτο ώστε να ξαναβρεθώ πίσω από τον Τζόρνταν Κίνγκ. Ο Τζόρνταν Κίνγκ που βλέπετε ότι κερδίζει θέσεις. Αυτό είναι επικίνδυνο για εμένα γιατί ακόμα και να οδηγήσω την κούρσα εγώ δεν θα μπορέσω να κάνω απολύτως τίποτα. Όλα εξαρτούνται από το τι θα κάνει ο Τζόρνταν Κίνγκ για να πάρω εγώ το πρωτάθλημα. Αν ο Τζόρνταν Κίνγκ που για μένα βρίσκεται σε λάθος στρατηγική. Δεν βρεθεί στη δεύτερη θέση, θα πάρω εγώ το πρωτάθλημα. Αν βρεθεί στη δεύτερη θέση, το υπενθυμίζω, παίρνει ο Τζόρνταν Κίνγκ το πρωτάθλημα για μόλις έναν βαθμό. Φτάνουμε τώρα στην ευθεία με το DRS, είμαι πάρα πολύ κοντά στον Λούκα Γκιώτο. Πιστεύω εδώ θα μπορέσω να τον προσπεράσω με το DRS, γιατί αυτός δεν θα έχει DRS από τον Τζόρνταν Κίνγκ και έτσι δεν θα έχει αυτό το boost ταχύτητα που του προσφέρει το φτερό που ανοίγει όταν έχουμε DRS και βλέπετε αρχίζω και το πλησιάζω, παίρνω και τα κενά από αυτόν. Στην επόμενη στροφή θα πρέπει να ρισκάρω λίγο στα φρένα και να φρενάρω πιο αργά από τον Λούκα Γκιώτο. Χώνομαι από την εσωτερική πλευρά, κρατιέται αυτός ρόδα με ρόδα μαζί μου. Στην επόμενη στροφή θα έχει αυτός την εσωτερική, όμως από την εξωτερική τον προσπερνάω και κερδίζω μια θέση και τώρα είμαι μια θέση πίσω από τον Τζόρνταν Κίνγκ. Βέβαια έχει απομακρυνθεί λίγο αυτός και τώρα δέχομαι επίθεση από τον Γκιώτο που έχει DRS από εμένα σε αυτή την ευθεία. Προσπαθεί από τα δεξιά να ρίξει μια ματιά, έχει περάσει για λίγο μπροστά. Όμως εδώ φρενάρω πιο αργά, χώνομαι από την εσωτερική και τον κρατάω πίσω μου. Τώρα κέρδισα και αυτή τη θέση πάρα πολύ άνετα. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να με απειλήσει εν συνέχεια ο Γκιώτο γιατί τα ελαστικά του έχουν φθαρθεί πάρα πολύ και όπου να είναι πρέπει να μπουν όλοι για τη δική του αλλαγή ελαστικών. Ελπίζω όταν κάνει αλλαγή ο Τζόρνταν Κίνγκ να έχει και αυτός λίγο ατυχία, να καθυστερήσει λίγο στο pit lane και έτσι να μην μπορέσει να κερδίσει κάποια θέση. Δεύτερη θέση θα έχει ο Χιουμπέρτ μετά την αλλαγή ελαστικών όλων των οδηγών και έτσι θα είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση για τον Κίνγκ να τον φτάσει. Παρόλο που θα είναι αρκετά μακριά από εμένα ο Χιουμπέρτ, αλλά και αρκετά μακριά θα είναι αυτός από τον τρίτο οδηγό που θα είναι μετά την αλλαγή ελαστικών. Και στον πέμπτο γύρο βλέπετε ότι πλέον όλοι οι οδηγοί έχουν μπει για αλλαγή ελαστικών και οδηγάω την κούρσα. Τώρα έχει σημασία να δούμε πού θα βρεθεί ο Τζόρνταν Κίνγκ, σε ποια θέση θα βρεθεί. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι οδηγοί που χρωστάνε pit stop, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Στον 7ο γύρο, τώρα όλοι οι οδηγοί έχουν ολοκληρώσει τη δική τους αλλαγή ελαστικών. Χιουμπέρτ είναι στη δεύτερη θέση, 10 δευτερόλεπτα πίσω από εμένα. Σουμάχερ αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση, αλλά ακόμα δεν έχουν βγει από το pit lane. Θέλω να δω ο κάθε οδηγός σε ποια θέση είναι. Μέχρι την πεντάδα, αν δεν είναι ο Τζόρνταν Κίνγκ, σημαίνει ότι θα πάρω την νίκη και θα πάρω και το πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 2. Για την ώρα περιμένουμε. Τώρα νομίζω σταθεροποιήθηκε. Τώρα νομίζω όλοι οι οδηγοί είναι έξω από το pit lane. Και ναι, έχουμε Χιούμπερτ στην δεύτερη θέση, Κορέα στην τρίτη θέση, Λατίφι στην τέταρτη και Μάζεπιν στην πέμπτη θέση. Ο Τζόρνταν Κίνγκ δεν είναι μέσα στην πεντάδα και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο νέο για εμένα. Ο τρίτος οδηγός είναι 14 δευτερόλεπτα μακριά από τον δεύτερο. Ο Τζόρνταν Κίνγκ νομίζω χάνει το πρωτάθλημα εδώ και τώρα. Και φτάσαμε στον τελευταίο γύρο και βλέπετε η διαφορά εμένα και Κορέα είναι 7 δευτερόλεπτα. Οι υπόλοιποι οδηγοί δεν είναι καν κοντά σε εμάς, δεν μπορούν να μας πλησιάσουν. Θα πάρω μια εύκολη νίκη εδώ στο Abu Dhabi στο Sprint Race και ο Τζόρνταν Κίνγκ με την λάθος στρατηγική και με το χρόνο που έχει χάσει στο pit lane θα χάσει έτσι το πρωτάθλημα στην Φόρμουλα 2, κάτι το οποίο το είχε πάρα πολύ σίγουρο. Τελικά κατάφερα να μειώσω και εν τέλει θα το πάρω εγώ και νομίζω θα το πάρω και με μια διαφορά 9 βαθμών από αυτόν. Θα φανεί τώρα, είμαστε στο τελευταίο γύρο, τώρα μόλις πρέπει να τελειώσουμε το γύρο αυτό σε λίγες στροφές, να προσέξω να μην κάνω κάποιο λάθος, γιατί με ένα λάθος μπορεί να βρεθώ στην δεύτερη θέση και μετά δεν ξέρω αν στη δεύτερη θέση παίρνω το πρωτάθλημα μαθηματικά απέναντι στον King. Δεν ξέρω και ο King σε ποια θέση είναι, θα το δούμε μετά το τέλος του αγώνα, αλλά όσο είμαι στην πρώτη θέση δεν με νοιάζει σε ποια θέση είναι ο Τζόρνταν Κίνγκ, γιατί παίρνω εγώ το πρωτάθλημα ό,τι και να κάνει αυτός, εκτός αν μπορούσε να βρεθεί στη δεύτερη θέση. Φτάσαμε τώρα στο τέλος της δεύτερης μεγάλης ευθείας της πίστας, μένουν λίγες στροφές ακόμα. Εδώ πρέπει να προσέξω να μην βγω εκτός πίστας, βέβαια και να πάρω μια ποινή 3 δευτερόλεπτων. Δεν με περνάει ο Χιουμπέρτ γιατί η απόσταση μεταξύ μας είναι πάνω από 6 δευτερόλεπτα και έτσι δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με ενδιαφέρει να μην κάνω κάποιο λάθος, να βγω εκτός, να χαλάσω το μονοθέσιό μου και εν τέλει να έτσι να εγκαταλείψω. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στις λίγες στροφές που έχουν μείνει, 4 στροφές ακόμα για να πάρω το πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 2. Ακόμα 3 στροφές, αυτό είναι που με χωρίζει από το πρωτάθλημα. Προσεκτικά εδώ στις 2 τελευταίες στροφές και μετά περνάμε τη γραμμή τερματισμού και όλα
πήγανε τέλεια από την Ουγγαρία και μετά. Τελευταία στροφή. Τώρα πρέπει να έχουμε καλή έξοδο από την τελευταία στροφή. Βασικά δεν μας νοιάζει αν έχουμε καλή έξοδο. Περνάμε τη γραμμή τερματισμού και παίρνουμε το πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 2 και το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Απίστευτη καριέρα αυτή στη Φόρμουλα 2. Από εκεί που όλα φαινόταν ότι ήταν χαμένα, κατάφερα να το γυρίσω και παίρνω το πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 2. Απίστευτο αυτό που έχει γίνει. Οδηγός της ημέρας ο Αντουάν Χιουμπέρ, που από την τελευταία θέση βρέθηκε στην δεύτερη θέση, αλλά οδηγός της καριέρας είμαι εγώ, που βλέπετε παίρνω το πρωτάθλημα, το πανηγυρίζω, κάνω τα ντόνατς εδώ με την Φόρμουλα 2 και τώρα πλέον μπορώ να αρχίζω να σκέφτομαι σχέδια για την Φόρμουλα 1 και σε ποια ομάδα θα βρεθώ, μιας και τώρα θα έχω πολλές επιλογές λόγω ότι είμαι πρωταθλητής. Βέβαια έχω αποφασίσει εδώ και καιρό σε ποια ομάδα θα είμαι στην Φόρμουλα 1, αλλά αυτό θα το δούμε στην αρχή της δεύτερης σεζόν, όταν θα ξεκινήσουμε πλέον την καριέρα στη Φόρμουλα 1. Τώρα θα πανηγυρίσω αυτή τη νίκη, αυτό το πρωτάθλημα και το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Κάθε λόγος έχει να το πανηγυρίσει ο κάθε άνθρωπος της ομάδας Πρέμα και ο Μικ Σουμάχερ, γιατί και αυτός πρόσφερε αρκετά στην ομάδα ώστε να μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Εγώ πανηγυρίζω και για την ομάδα αλλά και για τον εαυτό μου, που κατάφερα να μειώσω εκείνη την τεράστια διαφορά που είχαμε με τον Jordan King. Εδώ οι ρεπόρτερ που βγάζουν φωτογραφία, η ομάδα που με αγκαλιάζει. Μεγάλη νίκη, μεγάλο πρωτάθλημα, δύσκολο πρωτάθλημα, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά το κατάφερα. Κατάφερα να μειώσω και να το πάρω εγώ. Βλέπουμε και την τελική κατάταξη. Τελικά ο Jordan King τερμάτισε στην 6η θέση. Δεν ήταν αρκετό για να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Η διαφορά ανάμεσα σε εμάς ήταν πλέον 9 βαθμούς και έγινα έτσι εγώ πρωταθλητής. Πήραμε και το πρωτάθλημα κατασκευαστών, όπως έχω πει, και όλα πήγαν εν τέλει υπέρ μας. Τελικά ήθελε και λίγο τύχη, αλλά τα καταφέραμε. Και κάπου εδώ έτσι τελειώνει η πρώτη σεζόν σε αυτή την καριέρα, η πρώτη σεζόν που ήταν στη Φόρμουλα 2, στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε στη Φόρμουλα 1. Θα ανακοινώσω στο πρώτο επεισόδιο στη δεύτερη σεζόν ποια ομάδα θα επιλέξω στη Φόρμουλα 1 και ελπίζω να σας αρέσει, όπως σας άρεσε και αυτή η καριέρα, να σας αρέσει και η επόμενη καριέρα στη δεύτερη σεζόν και θα τα πούμε εκεί. Να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου για να ξέρετε πότε ανεβάζω καινούρια βιντεάκια με Φόρμουλα 1. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ όσο μου άρεσε και εμένα, γιατί η Φόρμουλα 2 είναι πολύ διαφορετική. Είναι πολύ πιο δύσκολη κατά τη γνώμη μου στο παιχνίδι, στο χειρισμό, και εμείς τώρα θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Και μέχρι τότε ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!